Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τίμησαν σήμερα το πρωί το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας και ο Δήμος Ναυπακτίας την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην δικτατορία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μένιος Χάρος τόνισε ότι πρέπει να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των γεγονότων που αποτέλεσαν το ξέσπασμα μιας γενιάς και ενός λαού για αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η παιδεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα, 50 χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών, ο Δήμος Ναυπακτίας και το Εργατικό Κέντρο αποτίσαμε φόρο τιμής στους νεκρούς αγωνιστές. Τα αιτήματα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι και παραμένουν επίκαιρα. Τα συνδικάτα δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα στον δρόμο που χάραξαν οι φοιτητές τον Νοέμβρη του 1973. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας σημείωσε πως πρέπει να τιμούμε αυτούς που οραματίστηκαν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Κάτι που πρέπει να παραδειγματίσει και τη νέα γενιά. Με την ευκαιρία της αυριανής επετείου και των τριήμερων εκδηλώσεων, ως Δήμος Ναυπακτίας, εκπροσωπώντας το Δήμο, καταθέσαμε το στεφάνι στη μνήμη όλων εκείνων οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας. Ιδανικά τα οποία παραμένουν διαχρονικά όχι μόνο αιτήματα αλλά και πραγματικότητες οι οποίες κατά εποχή χρειάζονται να ενισχύονται και να ενδυναμώνονται. Και θεωρώ ότι η τιμή σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για αυτά τα ιδανικά είναι όλοι εμείς στη συνέχεια να παραμένουμε προσιλωμένοι, να αγωνιζόμαστε για αυτά καθημερινά, γιατί η εμπέδωση της δημοκρατίας είναι υπόθεση του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη, του κάθε Έλληνα, στην πατρίδα μας εννοώ, σε καθημερινό πρωτίστως επίπεδο και στη συνέχεια σε συλλογικό και ευρύτερο.